Μένουμε στι κινητοποιήσεις για τα σχολεία. Διαμαρτυρία στο επαρχείο Λίμνου πραγματοποίησαν σήμερα οι γονεί του Δημοτικού Σχολείου Κοντοπουλίου στη γειτονική Λίμνο. Από την περασμένη εβδομάδα το σχολείο βρίσκεται σε αποχή και οι γονεί ζητούν να μην εφαρμοστεί απόφαση υποβάθμιση του από εξαθέσιο σε πενταθέσιο. Δεσπίνε Βασιλιάδο μα ανημερώνει. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα μπροστά από το επαρχείο Λίμνου οι γονεί των συλλόγων γονέων και κυδεμόνων του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου Κοντοπουλίου. Να θυμίσουμε εδώ πως οι γονεί ως ένδειξη διαμαρτυρίας δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο από την περασμένη πέμπτη αντιδρώντας στην υποβάθμιση του από εξαθέσιο σε πενταθέσιο. Ζητούν να γίνει άμεση κατάργηση του ισχύοντος νόμου και των σχετικών διατάξεων που προβλέπουν τον υποβιβασμό του σχολείου σε πενταθέσιο. Ζητούν επίσης τον ορισμό σχολικών λεωφορείων που θα μεταφέρουν με ασφάλεια και συνέπεια του μαθητέ από και προ το Δημοτικό Σχολείο και τον Υπηαγωγείο Κοντοπουλίου. Όπω λένε, τα ημίμετρα, η μεταφορά με λεωφορεία τη γραμμή, με εξωσχολικού επιβάτε, ασταθή και αμφίβολα δρομολόγια, αλλαγέ λεωφορείων στη μέση του πουθενά χωρί επιτήρηση, δεν αποτελούν σοβαρή και ασφαλή μεταφορά των παιδιών στο σχολείο. Η αντιπροσωπεία των γονέων συναντήθηκε σήμερα με τον έπαρχο ο οποίο δήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή του στα αιτήματα των γονέων και δεσμεύτηκε πώ θα τα μεταφέρει στου αρμοδίου, ακόμη και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Στη συνέχεια, οι συγκεντρωμένοι διέσχισαν την αγορά τη πόλη και κατευθύνθηκαν προ το Δημαρχείο, όπου είχαν συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτηση του Δημότη και Κοινωνική Πολιτική του Δήμου, η Ιωάννα Διαματάρη, καθώ σε ανηλυμένη υποχρέωση βρίσκονταν η Δήμαρχο Λίμνου, Ελεονόρα Γεώργα.